Την ερχόμενη Πέμπτη επισκέπτεται τον Εύρο ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένας από τους ανθρώπους που θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα του, θα συζητάει μαζί του και θα ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός θα ακούσει και τους προβληματισμούς του. Είναι ο κύριος Χρήστος Δερμετζόπουλος, βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας και είναι μαζί μας. Κύριε Δερμετζόπουλε, καλησπέρα. Γεια σας κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήθιστε όταν ο Πρωθυπουργός επισκέπτεται μια περιοχή να έχει μια πρώτερη επικοινωνία με εκπροσώπους τοπικών φορέων, άνθρωποι του, όχι ο ίδιος προσωπικά, εσάς τους βουλευτές. Αυτό είναι, αποτελεί και γεγονός ότι εσείς ξέρετε πάνω ορισμένα πράγματα. Ναι, και η αλήθεια είναι πως δεν θα του τα πούμε μόνο εκείνη την ημέρα. Ευτυχώς είμαστε μια κυβέρνηση η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα, είτε με τους υπουργούς, είτε με τους συνεργάτες του, είτε ακόμα και με τον ίδιο, έχουμε ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό για κορυφαία ζητήματα, για ζητήματα τα οποία χρήζουν άμεσες λύσεις, για έκτακτα ζητήματα τα οποία προκύπτουν στην περιοχή μας. Οπότε ο Πρωθυπουργός, όλο το επιτελείο και φυσικά όλη αυτή η κυβερνητική ομάδα η οποία συνεργάζεται και θα ακολουθήσει επίσης την αποστολή, είναι ενημερωμένη. Και να σας υπενθυμίσω ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που δεν έχει γίνει σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα, είτε με το πόρισμα της διακομματικής. Οπότε εκεί πέρα φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, απλοί πολίτες έχουν καταθέσει τις απόψεις τους. Έχει γίνει μια διαβούλευση και φυσικά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές και η Επιτροπή της Ανασυγκρότησης του Εύρου έχει καταθέσει προτάσεις και ήρθε η μέρα, ήρθε το διατάφτα που λένε, που ο Πρωθυπουργός με την επίσκεψή του θα μιλήσει, θα ανακοινώσει και θα παρουσιάσει ουσιαστικά αυτά τα πράγματα τα οποία είναι να ξεκινήσουν άμεσα, οράματα τα οποία είναι να ξεκινήσουν άμεσα και άλλα πράγματα τα οποία θα ακολουθήσουν έπειτα από ένα χρονικό διάστημα. Κύριε Δερμετζόπουλε, δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού μέχρι στιγμής και πιθανόν, όπως γνωρίζουμε, περισσότεροι εκπρόσωποι φορέων, δήμαρχοι, πολιτικοί εκπρόσωποι θέλουν να συναντηθούν μαζί του. Εσείς ποια είναι η εικόνα του προγράμματος που ενδεχομένως, αν δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη, έχετε, ποιους θα συναντήσει, μέχρι πού θα φτάσει ο Πρωθυπουργός? Εντάξει, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το πρόγραμμα, γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί, η αλήθεια είναι. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε επαφές με τους συνεργάτες του Πρωθυπουργού και με υπουργούς οι οποίοι προετοιμάζουν ουσιαστικά τη συγκεκριμένη αποστολή. Η δική μου εισήγηση, και είναι η πρώτη φορά που σας το λέω, που το λέω γενικά και το λέω σε εσάς, η εισήγηση είναι η δική μου, είναι η παρουσίαση αυτή να γίνει στην Ορεστιάδα. Γιατί πρέπει να παρουσιάσουμε ένα πλάνο το οποίο αφορά την ανασυγκρότηση του Εύρου, έτσι είναι και ο τίτλος, αλλά κυρίως στόχευσή μου όλο αυτό το διάστημα, γιατί ήρθε η ώρα να μην μένουμε μόνο στα λόγια, να γίνεται και στην πράξη, πρέπει να σηματοδοτήσει αυτή την ισόρροπη ανάπτυξη που όλοι ευαγγελιζόμαστε, όλοι ελπίζουμε, όλοι γι' αυτό μας ψηφίζουν και πρέπει δηλαδή να δώσουμε μια έμφαση στο κεντρικό και στο βόρειο Εύρο για πάρα πολλούς λόγους που είμαι σίγουρος ότι οι τηλεθεατές μας όχι απλά τους γνωρίζουν, τους βιώνουν. Πιθανόν ο Πρωθυπουργός, και παίρνω τη θέση του τώρα, θα σας πει: μα το πρόγραμμα ανασυγκρότησης αφορά τις πληγήσεις καμένες περιοχές. Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης δεν αφορά μόνο τις πληγήσεις περιοχές. Το πρόγραμμα της ανασυγκρότησης, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί, γι' αυτό ακριβώς θα υιοθετηθούν και κομμάτια από το πόρισμα της διακομματικής και κομμάτια από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και από όλο αυτό το σχεδιασμό, αφορά όλο τον Εύρο. Καθώς όλοι γνωρίζουν από το ξεκίνημα του πορίσματος της Διακομματικής Επιτροπής ότι ο Εύρος υπολοιπόταν σε σχέση με άλλες περιοχές, σε σχέση με άλλους νομούς για πολλά χρόνια. Ο Πρωθυπουργός το αναγνώρισε αυτό και γι' αυτό το λόγο προέβη σε αυτές τις δύο ουσιαστικά επιτροπές που έπειτα λοιπόν από τρία χρόνια από το πόρισμα της Διακομματικής και έπειτα από ένα χρόνο από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου που κάθε μήνα συνεδριάζει στη Δαδιά, ήρθε η ώρα να παρουσιαστούν και ποιες προτάσεις θα υλοποιηθούν. Ξέρω και γνωρίζω ότι πολλοί κόσμος είναι δύσπιστος, γιατί οι εποχές είναι δύσκολες. Ξέρω ότι και γνωρίζω ότι πολλοί κόσμος έχει κουραστεί να ακούει απλά πολιτικούς να λένε λόγια. Πραγματικά και εγώ όμως είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί έχουμε ένα πρωθυπουργό που γνωρίζει ακόμα και πολύ μικρά συγκεκριμένα τοπικά προβλήματα μιας περιοχής όπως είναι η δικής μας. Και πιστεύω ότι θα δοθούν απαντήσεις, θα δοθούν προτάσεις και θα παρουσιαστούν ουσιαστικά λύσεις που θα είναι σε πάρα πολύ καλή κατεύθυνση, που σε σημείο που δεν είχαν παρουσιαστεί από κανέναν άλλον στο παρελθόν. Ο κόσμος γκρινιάζει, παραπονιέται και δικαιολογημένα. Η δική σας προσωπική άποψη όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όσον αφορά την υλοποίηση των έργων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση, ποια είναι? Ότι καλώς βαίνουν, υπάρχει καθυστέρηση, έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό? Ποια είναι η προσωπική σας εκτίμηση?
Εξαρτάται πάντα για τι πράγμα μιλάμε, κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί. Για το αποτέλεσμα μιλάμε, κύριε Δερμετζόπουλε. Κατάλαβα τι λέτε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ζητούμενα, πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, αν γυρίσω και πω εγώ ή αν έλεγα προεκλογικά ότι θα σας κάνουμε σιδηρόδρομο σε 4 χρόνια, ένα έργο το οποίο είναι κοντά στο 1 δις και όλοι αντιλαμβάνονται τη δυσκολία του, δεν νομίζω να με πει κανείς σοβαρά. Στόχος δικός μου, και είμαι σίγουρος και των συναδέλφων βουλευτών, σίγουρα και της κυβέρνησης 1000% και του Πρωθυπουργού, είναι παραδείγματος χάρη στα προβλήματα που αφορούν τις υποδομές, αυτές να τις τρέξουμε ή να υλοποιηθούν στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει δοθεί και έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα, ή να γίνουν ακόμα πολύ πιο γρήγορα. Και δεν μιλάω μόνο για το σιδηρόδρομο, μιλάω για το αεροδρόμιο, για τις εργασίες πολύ σημαντικές που έχουν εξεγγελθεί και πρέπει να γίνουν, για τον περιφερειακό, για τον κάθετο στον Προβατώνα που αυτός και αν έχει καθυστερήσει, για το μουσικό σχολείο που μαζί το ανακοινώσαμε στην Οριστιάδα που θα έρθει ύστερα από την αναβάθμιση την ενεργειακή, για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Αυτά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα στα έργα υποδομών ή στο αστυνομικό μέγαρο, ας πούμε, της Αλεξανδρούπολης. Άρα συμφωνείτε ότι οι καθυστερήσεις υπάρχουν. Συμφωνείτε. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά θέλουν υπομονή τα έργα υποδομών. Σε αυτά τα οποία προτείνουμε όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι φορείς, στον Πρωθυπουργό, είναι και άλλα μέτρα. Είναι πράγματα, παραδείγματος χάρη, προγράμματα απασχόλησης συγκεκριμένα για τον νομό, τα οποία τα έχει ανάγκη ο κόσμος, τα έχουν ανάγκη οι ανεργοί μας και μπορούν να ξεκινήσουν αύριο. Δεν είναι μια αμαξοστοιχεία ή βασικά ένα σιδηρόδρομος που κάνει πάρα πολύ καιρό να υλοποιηθεί. Άλλα αναπτυξιακά προγράμματα, αναπτυξιακός καινούριος, πολύ καλύτερος από το προηγούμενο, που όπως είδαμε ήρθε και ο κύριος Θεοδωρικάκος και είπε ότι για τον Εύρο θα υπάρχει ιδιαίτερη πρόβλεψη, αρκετά πιο στοχευμένη. Επίσης, κίνητρα και κίνητρα για τους ανθρώπους από τον πολύπαθο πρωτογενή τομέα μας, έτσι ώστε να τους διευκολύνουμε από τα πολλά βάρη τα οποία έχουν. Αυτά είναι κίνητρα τα οποία μπορούν να δοθούν την επόμενη μέρα. Οπότε υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να τα οριοθετήσουμε. Κάποια πρέπει να κάνουμε υπομονή, άλλα όμως πρέπει να τα πετύσουμε εδώ και τώρα. Και αυτό κάνουμε. Θα συμμετέχει σε συσκέψεις ο Πρωθυπουργός, γνωρίζετε, θα έχει συναντήσεις. Αυτό έπρεπε να είναι ήδη γνωστό, εάν θα συμβεί. Γιατί πολλοί θέλουν να το συναντήσουν και να πούν να καταθέσουν τον προβληματισμό τους. Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Ξέρω θα γίνει μια παρουσίαση και σίγουρα θα καλεστούν όλοι. Οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικοί φορείς, άνθρωποι από τον πρωτογενή τομέα, από τα σώματα ασφαλείας, από τις ένοπλες δυνάμεις, όλοι. Το θέμα όμως είναι, κύριε Παπαδόπουλε, πόσες φορές εμείς, εγώ και εσείς, συνομιλήσαμε για όλα αυτά τα προβλήματα, πάρα πολλές φορές. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί όταν κάναμε τη συγκρότηση για την. Έτσι ώστε να βγάλουμε το πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής ή για την ανασυγκρότηση του Εύρου, η στόχευσή μας ήταν να μαζέψουμε όλα αυτά, τα προβλήματα, τα θέματα που μας απασχολούν, πέρα από τα έκτακτα. Είδαμε, έκτακτα υπάρχουν και θέματα με ζεονώσους. Αυτά τα διαχρονικά προβλήματα, έτσι ώστε μην έρχεται κάθε φορά ο κάθε υπουργός, λέμε ξανά τα ίδια, αλλάζει ο υπουργός, ξαναλέμε τα ίδια προβλήματα, ή έρχεται ένας πρωθυπουργός και το λέμε 5 φορές. Τα ξέρουν πλέον όλα τα ζητούμενα και όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα ο Πρωθυπουργός και το κυβερνητικό επιτελείο και θα έρθουν να παρουσιάσουν προτάσεις για αυτά. Οπότε, εμένα δεν μου κάνει αίσθηση να πάω να βγω μια φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό στην Οριστιάδα. Δόξα τω Θεώ, έχω το προνόμιο να συζητάω, να συνομιλώ με τον Πρωθυπουργό και να συζητάμε για την περιοχή. Χαίρομαι γιατί θα έρθει ένας Πρωθυπουργός να ανακοινώσει κάποιες προτάσεις, κάποιες απαντήσεις στις αγωνίες και στα προβλήματα της περιοχής μας. Οι πληροφορίες λένε ότι θα έρθουν μαζί του και εκπρόσωποι και αρχηγοί κρατών από τις Βαλκανικές χώρες για τα εγγένεια της μονάδας FSRU. Ισχύει αυτό? Τις ίδιες πληροφορίες με εσάς έχω και εγώ. Απλά επισήμως δεν έχει βγει κάτι, δεν έχει οριστεί. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Αντιλαμβάνομαι, αλλά και εσείς είστε έμπειρος δημοσιογράφος, λίγες μέρες πριν τις επισκέψεις του κάθε πρωθυπουργού, τότε είναι που βγαίνει το πρόγραμμα. Όπως σας είπα και θέλω να το επαναλάβω γιατί είναι σημαντικό, η σύσταση η οποία έχω κάνει εγώ, η πρότασή μου, η σύγκυσή μου είναι ότι ναι, ας γίνουν όλες αυτές οι επισκέψεις που προφανώς πρέπει να επικοινωνούμε και να δίνουμε την δέουσα σημασία και προσοχή σε τεράστια έργα τα οποία, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο FSRU και η ιστορία με το φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει όμως η παρουσίαση του προγράμματος ανασυγκρότησης να γίνει στην Οριστιάδα. Πάντως το μήνυμα που θέλει η τοπική κοινωνία να δώσετε στον Πρωθυπουργό για μια ακόμη φορά είναι ότι ο Εύρος αιμορραγεί και οι υποσχέσεις, μέχρι τώρα υποσχέσεις των τελευταίων 20-30 χρόνων, δυστυχώς δεν μπορούν να συγκρατήσουν τους νέους. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν άμεσα για να συγκρατήσουν τους νέους και τις οικογένειες, ιδιαίτερα στο Βόρειο Εύρο. Αυτό είναι το ζητούμενο, το γνωρίζετε πολύ καλά, το βιώνετε και θέλουμε να το δούμε και ως αποτέλεσμα στην περιοχή μας, κύριε Δερμετζόπουλε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα. Να είστε καλά.